Top 10 αρώματα με καραμέλα. Θα ξεκινήσω με το 402 από Bon Parfumeur. Είναι απίστευτα νης αρώματα, ποιοτικά, που όμως είναι σε φανταστικές τιμές. Βασικές του νότες είναι βανίλια, καραμέλα και σανδαλόξυλο. Έχει λίγο αμύγδαλο στο άνοιγμα, έχει αρκετή ζάχαρη και μυρίζει σαν καμένη καραμέλα με ζάχαρη. Συνεχίζω με το Mandorl από Sora Dora. Έχω και πτωτικό κωδικό καστόρι, ρούμι, σπόρο τόγκα, βανίλια, κακάο, πολύ πολύ καραμέλα, ελιοτρόπιο που το κάνει αλαφρό σπουδρένιο. Είναι απίστευτα λακταριστό αλλά και κομψό την ίδια στιγμή. Δεν ξέρω, το σουέντ ταιριάζει απίστευτα με τη μανίλια και την καραμέλα και είναι και αυτό η unisex. Συνεχίζω με νίσανε και τέρο. Η unisex και αυτό και είναι έτσι πιο spicy, αλμυρή καραμέλα. Έχει αρκετό πιπέρι και μαύρο πιπέρι και πιπέρι τσουάν πατσουλί και, και χρυμπάρι. Με δυο λόγια είναι ένας απίστευτος και αρκετά δυνατός συνδυασμός μεταξύ spicy, πατσουλί και αρκετά αλμυρή καραμέλα. Δεν γινόταν να λείπει αυτό το άρωμα, ειδικά μετά τον κακό χαμό που έχει κάνει στα social media και δικαίω αν με ρωτάτε, το Bianco Latte από Giardini di Toscana. Έχει μέσα αρκετή πολύ καραμέλα, βανίλια, μέλι, κουμαρίνι. Με δύο λόγια μυρίζει βουτυρόκρεμα, αλλά στην πιο Δυνατή της μορφή, πολύ έντονη, ε, με πάρα πάρα πολύ καλή διάρκεια και ένταση. Ίσως και αυτός είναι ο λόγος που το αγαπάνε, γιατί σαν μυρωδιά δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό. Το έχουμε μυρίσει στο παρελθόν, αλλά πραγματικά η έντασή του και η διάρκεια του είναι τρελή. Καγιάλι, ουντά Beauty και δεν θα σου πω για το vanilla 28 που έχει γίνει κακός χαμό και δικαίω και αυτό, θα σου μιλήσω για την τελευταία τη κυκλοφορία, το vanilla candy rock sugar marshmallows, τσιχλόφουσκα, ζαχαρωτά, καραμέλα, έξτρα ζάχαρη, βανίλια, αχλάδι, έχει πάρα πάρα πολλές νότες. Με δύο λόγια μυρίζει η πιο παιχνιδιάρικη βανίλια μαζί με πολύ πολύ καραμέλα, ζαχαρωτά. Είναι απίθανη. Θέλω να σου πω όμως ότι τον πολύ ζεστό καιρό εγώ δεν την ευχαριστήθηκα όσο θα ήθελα. Οπότε περιμένω τον χειμώνα να την απολαύσω περισσότερο δεν είναι μόνο αριστούργημα τα μπουκάλια τους, αλλά και κάποια από τα αρώματά τους είναι κορυφαία, όπως αυτό εδώ, What About Pop από The House of Wood. Μυρίζει ρεαλιστικό καραμελωμένο popcorn μαζί με πολύ πολύ σαντιγία από επάνω, φρέσκια πλούσια βανίλια και ένα ωραίο floral background είναι φανταστικό, δεν θα μυρίζεται σαν ε, popcorn στο σινεμά, αλλά σαν ένα λαχταριστό καραμελωμένο popcorn, κορυφαίο για άντρες γυναίκες. Πάμε ζέρζοφ και θα σε πάω σε ένα από τα πιο αγαπημένα μου αρώματα από αυτόν αν όχι το αγαπημένο μου. Θεωρώ ότι είναι το πιο περίπλοκο, το πιο ιδιαίτερο, το πιο τολμηρό, αν μπορούσα να πω έτσι, και αυτό φυσικά είναι το ιόμι. Ρούμι, δέρμα, κανέλα, πατσουλί και πάρα 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 πολύ καραμέλα. Είναι απίστευτα ηθιστικό, έχει τρελή διάρκεια ένταση. Κάποιοι λένε πω τίνει προ την αντρική πλευρά. Προσωπικά, εγώ το βρίσκω απόλυτα γιούμε σεξ και το λατρεύω και εγώ και ο άντρα μου το ίδιο. Το θεωρώ σούπερ, ειδικά για χειμώνα. Δεν ξέρω, είναι τόσο ε, ιδιαίτερο, τόσο σεξ. Μυρίζει όντω δέρμα μαζί με καμένη καραμέλα από επάνω, αλλά λίγο κρεμμόδε βουτυρένια. Top 3 και θα ξεκινήσω από το Peregrina από Tamin, άλλο ένα άρμο που γίνει κακός χαμός και το αγαπούν πάρα πάρα πολύ και καταλαβαίνω το γιατί, διότι πρόκειται για τριαντάφυλλα αλλά σε φάση πολύ μαρμελάδα, γλυκό τριαντάφυλλο, γλυκό του κουταλιού τριαντάφυλλο, μαζί με βανίλια, σμύρνα, Εχρυμπάρει και, και πάρα πάρα πολύ καραμέλα. Βρίστε τα μάτια και σκεφτείτε να έχετε στο πιάτο σας μπροστά γλυκό του κουταλιού τριαντάφυλλο και από πάνω να περιχύνεται ζεστή καραμέλα. Τέλειο! Το λατρεύουν οι άνδρες. Είναι από τα αρώματα που τραβάει τα βλέμματα και άλλο ένας λόγος που έχει γίνει κακός χαμός είναι διότι πραγματικά έχει φανταστική διάρκεια και ένταση. Νούμερο 2. Η μεγάλη μου αγάπη, ο μεγάλος μου έρωτας... Ε, η πρώτη μου βασικά αγάπη από αυτόν τον Νίκο και ένα άρωμα που ε, το αγόρασα, βασικά μου το πήρε τώρα ο μου στα γενέθλιά μου, πέρυσι, ή δεν θυμάμαι, anyway. Κακός αγαμός και με αυτό το brand, δικαίω. λιτελιά αρώματα, Fragrance du bois. New York Fifth Avenue. Άνδρε, γυναίκε, απλά πρέπει 100% να το δοκιμάσετε. Δε ah, δεν τώρα να το μυρίζω. Λοιπόν, τριαντάφυλλο, μαζί με πολύ πολύ καραμέλα κι αυτό, που όμως έχει ένα ωραίο περγαμόντο στο άνοιγμα και το κάνει έτσι λίγο πιο φρουτένιο, αν μπορώ να το πω έτσι, λίγο πιο, πιο όξινο, το κάνει πιο αερινό. Ωραίο ξυλώδες background και έχει και βιολέτα που το κάνει πουδρένιο στο δέρμα. Είναι θεϊκό, θεϊκό, φανταστική διάρκεια και ένταση, από τα πιο δυνατά που έχω δοκιμάσει από αυτόν τον Νίκο και είναι... Τρελή αγάπη και θα ήταν στο νούμερο 1 στην πρώτη θέση, εάν δεν είχα πρόσφατα ένα καινούριο άρωμα ε, καραμέλα, το οποίο έχω λατρέψει και φοράω πάρα πάρα πολύ συχνά. Και καθώς φτάσαμε στο νούμερο 1 βγήκε και ο ήλιος, πώς το έπαθε δεν ξέρω, γιατί έχουμε ξεπαγιάσει αυτές τις μέρες. Και πάμε να σου πω ποια είναι η πιο λατρεμένη μου καραμέλα, τουλάχιστον για αυτή την περίοδο. Είναι μια καραμέλα που μου θυμίζει τις παλιές τις ε, καραμέλες βουτύρου, αυτές το χρυσό περιτύλιγμα, αλλά είναι τόσο αέρινη, τόσο βουτυρένια, σαν να λιώνει πάνω στο δέρμα, μυρίζει νοσταλγία, ε, έγινε sold out τον τελευταίο καιρό, το ξέρω διότι μου έχουν στείλει κι άλλη μήνυμα και την ψάχνουν στο Instagram και δεν τη βρίσκουν γιατί είναι sold out. No limit από affinity, finity, αυτό. Ανοίγει, αυτό θα το φορέσω. Θα το ψεκάσω. Λοιπόν, ανοίγει με... με καρύδα και φρούτα. Αλλά αμέσω έρχεται η ωραία η βουτυρένια η καραμέλα μαζί με πολλά πολλά πέταλα από η λάνγκ Λάγκ, πέταλα από ήριδα που την κάνει πουδρένια και μόσχο. Όλη αυτή η ωραία η καραμέλα με το λίγο φρουτόδε και το λίγο φλωράλ περικλείται από βανίλια και γαλακτόδε κρεμόδε σαν δαλόξυλα. Είναι τόσο λαχταριστό σε σημείο που θέλει να δακώσει το μπουκάλι να το φας, αλλά δεν είναι λιγοτικό. Δεν ξέρω κάποιον που το έχει δοκιμάσει και δεν του άρεσε και πραγματικά το συστήνω με τα μάτια κλειστά εάν σα αρέσουν τα αρώματα καραμέλας. Περιμένουμε πολύ πολύ χαρά και ανυπομονησία κάτω στα σχόλια να μου πει το δικό σου αγαπημένο άρωμα καραμέλα.